Ο κύριος Ηλιόπουλος τώρα είναι σε άλλη περιφέρεια, στην Αλφα Αθήνας, εδώ, κέντρο, κέντρο Αθήνα, με τον ΣΥΡΙΖΑ υποψήφιος βουλευτής. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλες και όλους. Γεια σας κύριε Ηλιόπουλε. Λοιπόν, εγώ λέω να ξεκινήσουμε με την ερώτηση που έθεσε ο κύριος Μαρκόπουλος. Είπε ότι δεν ακούσαμε να λέτε τίποτα για τα Τέμπη, ούτε ακούσαμε να λέτε τίποτα για την επόμενη μέρα, ούτε για την ακρίβεια, σε αντίθεση λέει με τον Πρωθυπουργό, που στο debate αναφέρθηκε σε αυτά που πρέπει να γίνουν μελλοντικά. Ωραία, να ξεκινήσουμε λίγο με το ποια είναι η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή για την ακρίβεια. Γιατί βγήκαν τα τελευταία επίσημα στοιχεία και δείχνουν γαλακτοκομικά 19% πάνω, ψωμί και δημητριακά 13,8% πάνω, κρέας 12% πάνω, λάδι 16% πάνω. Ποια είναι η πραγματικότητα για το εισόδημα των πολιτών? Όπως λέει και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, για το 2022 είχαμε 7,4% πραγματική μείωση του μισθού. Η τέταρτη χειρότερη απόδοση σε όλες τις χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Τι λέει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ? Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι στις 22 του μήνα μπορεί να υπάρχει μια κυβέρνηση που θα προστατεύει την πρώτη κατοικία, για να μην βλέπουμε σκηνές ότι άνθρωποι 80 χρονών ανάπηροι χάνουν το σπίτι τους για χρέη λίγων χιλιάδων ευρώ. Αυτό είναι βαρβαρότητα, είναι κανιβαλισμός. Δεν είναι μια κοινωνία, δεν είναι δημοκρατία αυτό το πράγμα. Λέμε ότι πρέπει να υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις στην αγορά εργασίας και να λειτουργεί η επιθεώρηση εργασίας, έτσι ώστε να τελειώσει η παραβατικότητα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή να ανθίσει ξανά. Ειδικά στην εστίαση, στον τουρισμό, που έχει μετατραπεί ξανά η αγορά εργασίας σε ζούγκλα, λέμε ότι πρέπει να υπάρξει ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανασάνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αφορολόγητο στα 10 χιλιάρικα ευρώ, και πάρα πολύ κρίσιμο για μας ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο με δημόσια ΔΕΗ, το οποίο σημαίνει ότι δεν θα έχουμε το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη. Βγήκαν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για το δεύτερο εξάμηνο του 2022. Το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη, δεύτερο είναι το Βέλγιο. 20% κάτω από εμάς. Πάντως κύριε Ηλιόπουλε, για να μείνουμε σαν της οικονομίας, που είναι και ο δείκτης ο οποίος καλός ή κακός κρίνει παραδοσιακά τις κάλπες, πέρα από όλα αυτά που μας αναφέρατε, θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή σύμφωνα με τις μετρήσεις, ανεξαρτήτως του πόσο τις παίρνει σοβαρά κανείς ή όχι, αλλά είναι ένα εργαλείο και για μας και για τα κόμματα, δύο είναι τα μεγάλα ζητήματα που φαίνεται να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή στο δρόμο προς την 21η Μαΐου. Αφενός, κατά πόσο μπορεί να πείσει για το οικονομικό του πρόγραμμα και να συγκροτήσει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης έναντι αυτής της Νέας Δημοκρατίας, και αφετέρου το κατά πόσο μπορεί να υλοποιηθεί ο βασικός άξονας των εξαγγελιών σας για την διακυβέρνηση της χώρας, που είναι η προοδευτική διακυβέρνηση. Είδαμε από το debate και σύμφωνα με τις μετρήσεις που έχουν γίνει στο ενδιάμεσο τώρα, ότι δεν υπήρξε κάποια σαφή απάντηση ούτε για το ένα μέτωπο ούτε για το άλλο μέτωπο. Αντιθέτως, ειδικά στο δεύτερο, είδαμε να πηγαίνουν κόντρα τελείως οι πιθανοί κυβερνητικοί σας εταίροι. Άρα λοιπόν, εγώ έρχομαι να σας ρωτήσω πώς με αυτά τα δύο μέτωπα ανοιχτά θα πάτε στην κάλπη διεκδικώντας την ψήφο των πολιτών. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτός που δεν έχει κανέναν κυβερνητικό εταίρο ξεκάθαρα, εκτός και αν τα βρούμε τον κύριο Βελόπουλο, είναι ο κύριος. Έχει μία θέση όμως, λέει αυτοδυναμία. Εσείς λέτε προοδευτική διακυβέρνηση και την απορρίπτουν οι πιθανοί εταίροι. Αν θέλετε να απαντήσω. Όχι, ναι, όχι, για να το βάλω και αυτό στην εξίσωση. Γι' αυτό εννοείται να απαντήσετε. Δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Δεν υπάρχει το νόμο. Τι συζητάμε? Έχουμε μπροστά μας εκλογές στις 21. Η Νέα Δημοκρατία είναι το πρώτο κόμμα το οποίο λέει ψηφίστε με και δεν θα κάνω κυβέρνηση. Τι συζητάμε τώρα? Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή έχει πρόταση για κυβέρνηση. Ξεκάθαρα. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει ούτε έναν σύμμαχο. Ένα αυτό. Δεύτερον, ποιος μιλάει για αξιοπιστία στα οικονομικά? Το κόμμα το οποίο χρωστάει 400 εκατομμύρια στις τράπεζες και τα έχει γράψει στην άμμο. Το κόμμα το οποίο χρεοκόπησε τη χώρα. Και εκείνοι, κύριε Ηλιόπουλε, με συγχωρείτε, δεν θέλω να σας διακόψω. Απλώς και εκείνοι αντιτείνουν ότι με το ίδιο σκεπτικό και εσείς θέλετε για εταίρο τον κύριο Βαρουφάκη που λέει για Δήμητρες και Περσεφόνες. Δεν και, υπάρχει και... αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Συγχωρέστε με. Δεν θα κάθομαι δεν τον να απαντάω για εταίρο, στη Νέα Δημοκρατία. Δεν τον θέλετε δεν θα κάθομαι για εταίρο. Δεν θα κάθομαι να απαντάω στη λαϊκή τη Νέα Δημοκρατία. Και πρέπει να πω το εξής. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η δύναμη η οποία άφησε ρυθμισμένο το δημόσιο χρέος για τα επόμενα 15 χρόνια με κλειδωμένο επιτόκιο 1%. Κάντε ένα μικρό ρεπορτάζ τι γίνεται στα νοσοκομεία. Τα ληξιπρόθεσμα των νοσοκομείων το 19 ήταν τα 200 εκατομμύρια, αυτή τη στιγμή είναι πάνω από ένα δις. Ποιος έχει τεινάξει στον αέρα τα δημόσια οικονομικά ξανά? Ποιος είναι αυτός ο οποίος έκανε πιάτσικο στα δημόσια οικονομικά με τον Πάτη, τον Χιμάρα, την Νικολάου με 10 δις απευθείας αναθέσεις? Και τι λέει η Νέα Δημοκρατία? Ότι δεν μπορεί η χώρα να έχει προστασία της πρώτης κατοικίας. Πόσο κοστίζει να υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας? Δεν κοστίζει γιατί είναι θεσμικό μέτρο. Πόσο κοστίζει να υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας και να λειτουργεί η επιθεώρηση εργασίας? Δεν κοστίζει γιατί είναι θεσμικό μέτρο. Πόσο μας κόστισε ότι για το ξύλο που έφαγε ο αρχαιολόγος στη Μύκονο βάλανε αρχικά πρόστιμο 20 εκατομμύρια, που μετά με μια τροπολογία το κάναν 500 ευρώ.
Μιλάμε για μια δύναμη βαθιά θεσμική ανομία, μια δύναμη που στους συνταξιούχους έκοψε 7 δις, 7 δις, τα 3 δις από τα αναδρομικά και τα 4 δις που έπρεπε να έχουν δοθεί 4 χρόνια τώρα της 13ης σύνταξης. Εμείς λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Οι αδικίες αυτές θα αποκαταστηθούν, θα υπάρχει ένα νέο παραγωγικό μοντέλο το οποίο θα στηρίζει τις δημιουργικές και όχι τις παραγωγικές δυνάμεις που στηρίζει η Νέα Δημοκρατία. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Και με αυτό έτσι να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Θα ήθελα να μας πείτε, εάν συμμερίζεστε τις εξηγήσεις, μάλλον τις περαιτέρω διευκρινήσεις που έδωσε χθες ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης αναφορικά με το θέμα των υποκλοπών, όπως είπε στη συνέντευξή του στον κύριο Νίκο Χατζηνικολάου για την αναφορά του στα περί φυλάκησης όσων έστησαν το παρακράτος των παρακολουθήσεων, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και σε πολιτικά πρόσωπα. Συμμερίζεστε αυτή την άποψη? Εμείς έχουμε τοποθετηθεί εξ αρχής ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι πάνω από τον νόμο, δεν είναι πρίγκιπας. Είναι εκλεγμένος. Και σε μια δημοκρατία ο καθένας έχει συνέπειες για αυτά που έχει κάνει. Εγώ δεν είμαι δικαστής και εισαγγελέας, αλλά να αποδειχθούν στη δικαιοσύνη και εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να πάνε το σύνολο των στοιχείων στη δικαιοσύνη, χωρίς απόρριτα και άλλες τέτοιες ανοησίες. Αν αποδειχθούν η εμπλοκή που φαίνεται αυτή τη στιγμή από όποιον έχει δείχνει και οδό στα στοιχεία του ίδιου του κύριου Μητσοτάκη για τον παρακρατικό μηχανισμό Predator και ΕΥΠ, προφανώς πρέπει να υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε, λοιπόν, κύριε Λεωπούλε. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή, καλή προσωπική επιτυχία. Καλή στην Αλφα Αθηνών υποψήφιος ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος με τον ΣΥΡΙΖΑ.